Αυτή τη χρονιά η συμμετοχή μας σε αυτή τη γιορτή της κινητικότητας είναι ιδιαίτερη, γιατί τα χαρακτηριστικά πλέον που διαμορφώνει η Λάρισα επιβάλλουν να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για τα στοιχεία αυτής της βιώσιμης κινητικότητας, η οποία βεβαίως έχει ως συστατικό της στοιχείο την αειφορία και ενσωματώνει καινοτομίες, τεχνολογική επανάσταση, κλιματική αλλαγή και απαντά με καλό τρόπο σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο και την κίνηση των πολιτών. Είναι ξεχωριστό ζήτημα για την πόλη η καλή συμμετοχή της σε αυτή την εκδήλωση φέτος, με όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί η πόλη βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της εξέλιξης ενός προγράμματος απόδοσης με τεχνικά έργα δημόσιου χώρου στον πολίτη, ώστε να περπατά και να ποδηλατεί με ασφάλεια. Είναι το γνωστό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που εξελίσσουμε στην πόλη, μικρό δείγμα του οποίου είδαμε την προηγούμενη θητεία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οδό Φιλελλήνων, στην οδό Βενιζέλου. Ο Δήμος Λάρισας, εργαζόμενος με τα στελέχη του αρκετά πριν, περίπου στο ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας, έχει ολοκληρώσει ένα σχέδιο τέτοιας κινητικότητας βιώσιμης που αποδίδει, όπως είπα, το δημόσιο χώρο στον πολίτη, σε ένα βάθος 15ετίας. Υλοποιούμε λοιπόν έργα τα οποία συνεχίζονται, δεν σταμάτησαν ούτε καν στις εκλογές. Δημοπρατούμε συνεχώς έργα προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό στην πόλη και να βγάλουμε λίγο έξω από τη λογική μας την αλόγιστη, γιατί έτσι είναι, την αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Οι εκδηλώσεις κορυφωθούν την επόμενη Κυριακή. Μια Κυριακή στην οποία θα κλείσουμε το κέντρο της πόλης από τα αυτοκίνητα. Θα δοθεί συγκεκριμένος χάρτης για να μην ταλαιπωρηθούν όσοι θα ήθελαν εκείνες τις ημέρες να κινηθούν στο κέντρο με το αυτοκίνητό τους. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, οι οποίες θα έχουν και πεζοπορία, θα έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις σημαντικές. Το δε αστικό κτέλ από τις 10 μέχρι τις 2 δωρεάν για τα παιδιά κάτω των 18 ετών και για ενήλικες με μισό εισιτήριο θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε το κέντρο της πόλης ουσιαστικά να μετατραπεί σε ένα χώρο γιορτής με μουσικές, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις που δίνουν νόημα σε αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε και στις αλλαγές στις οποίες ζητούμε να γίνουν στην πόλη. Δεν αφήσαμε έξω από την προσπάθειά μας και από τη ματιά μας και τα άτομα, τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Ήδη έχουν γίνει δραστηριότητες προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε όλα τα μουσεία του Δήμου έχουν χωροθετηθεί θέσεις στάθμευσης με διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν και εκεί που δεν υπήρχαν. Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία προκήρυξης της μελέτης για την προσβασιμότητα στην πόλη, μια πολύ σημαντική μελέτη η οποία θα συνοδευτεί και από έργα μόλις ολοκληρωθεί, προκειμένου και στο κομμάτι αυτό της κοινωνίας μας που έχει ιδιαίτερα προβλήματα στην κινητικότητα, να δώσουμε και εκεί την ανακούφιση που απαιτείται, προκειμένου όλη η κοινωνία μας, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω, να προχωρήσει μπροστά σε ένα περιβάλλον αειφορίας, σε ένα νέο περιβάλλον που έχω την αίσθηση και τη βεβαιότητα από την προηγούμενη περίοδο ότι κερδίζει τους πολίτες της πόλης. Με όλες τις γκρίνιες για το που δεν έχουν να παρκάρουν, κερδίζει τους πολίτες της πόλης.